Πάμε γιατί έχουμε δύο άνδρες στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας για βιασμούς παιδιών. Ο ένας είναι ο πατέρας των ανήλικων. Για πάμε να ακούσουμε παρακαλώ πολύ τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή την ιστορία που μας συγκλονίζει όλους. Ναι, είναι πραγματικά μια συγκλονιστική ιστορία, η οποία μόλις είδε το φως της δημοσιότητας. Πρόκειται λοιπόν για δύο άνδρες, όπως είπαμε. Ο ένας είναι ο πατέρας των ανήλικων παιδιών. Πρόκειται για άνθρωπο που έχει καταγωγή από τις Φιλιππίνες. Ασελγούσε λοιπόν και προσπαθούσε να βιάσει το κοριτσάκι της συντρόφου του, το οποίο ήταν 6 ετών. Από την ηλικία των 6 ετών είχε ξεκινήσει η συγκεκριμένη ιστορία. 54 χρόνο συγκεκριμένο αλλοδαπός. Πάμε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Έχουμε και λέμε. Ξεκινάμε λοιπόν. Έχουμε ένα Φιλιππινέζο που κακοποιούσε κοριτσάκι από 6 ετών. Ναι, τη συντρόφου του το παιδί. Μάλιστα. Mm-hmm. Μετά έχουμε μια άλλη υπόθεση με έναν πατέρα που φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά τις κόρες του. Εδώ λοιπόν είχε βγει ένταλμα για τον συγκεκριμένο. Για τον 55χρονο, άλλος αυτός, ναι. Ο οποίος ήταν ο βιολογικός πατέρας των δύο κοριτσιών. Ναι, ναι, ναι. Γεννημένες το 2002 η μία και το 2005 η άλλη κοπέλα, ναι, το άλλο κορίτσι. Και από ό,τι φαίνεται το 2014 έως και το 2019 αυτό το τέρας που ήθελε να λέγεται πατέρας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήταν ο ίδιος ο οποίος προχωρούσε κατ' επανάληψη σε γενετήσεις πράξεις εις βάρος των δυο του παιδιών, των δυο του κοριτσιών. Πάμε τώρα και στο Φιλιππινέζο, να μας δώσει περισσότερο ρεπορτάζ για το Φιλιππινέζο. Άλλος αυτός τώρα, όπως είπαμε, συγκεκριμένος κακοποιούσε το παιδάκι της συντρόφου του 54 ετών από τις Φιλιππίνες. Είχε βγει ένταλμα λοιπόν για κατάχρηση ανηλίκου κατά εξακολούθηση και είχε προηγηθεί και μια αυτεπάγγελτη προανάκριση που είχε γίνει το 2023. Ο συγκεκριμένος λοιπόν φαίνεται από το 2016 ως το Σεπτέμβριο του 2022 να προέβαινε σε αυτές τις πράξεις στο ανήλικο κοριτσάκι, το οποίο, όπως είπαμε, κακοποιούσε από 6 ετών. Φτιάξτε νόμους, κύριοι, να μην ξαναβλέπουν το φως του ήλιου οι παιδεραστές. Χώστε τους μέσα. Ιατρικός ευνουχισμός. Αυστηροί νόμοι. Μην ξαναδούν το φως. Να μπαίνουν φυλακοί και να μην ξαναβγαίνουν. Έτσι θέλει. Νόμος και τάξη επιτέλους. Φτάνει πια με όλους αυτούς τους ανώμαλους.